Καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε. Καλά είμαστε εσείς. Τι άλλα. Θα να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Καλή μόνο. Αν και πρωτοπρελιά χτες, το είπατε και το κάνατε. Πέι. Δημοφιλής Θεσσαλονικής, επώνυμοι φίλοι μας και ο κόσμος φυσικά, τρέξατε στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλιρο, στον 7ο Μαραθώνιο. Θέλεις να δούμε ποιοι ήταν εκεί. Βεβαίως, και θέλω και πάρα πολύ κόσμο και θα σας πω εγώ το παρασκήνιο. Α, ωραία. Λοιπόν, κάνω συνέντευξη. Πώς νιώθεις, Φέι μου, για το σημερινό? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, μόλις της Θεσσαλονικής, ναι, για αυτό το σκοπό, για να βοηθήσουμε τα παιδιά στο Φίλιρο. Θα τα καταφέρεις? Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και ότι είμαστε στην αφετηρία. Τώρα, αν θα φτάσουμε... Άμα θα ξεκινήσουμε, είναι... ήθελα να πει. Εσύ θα τα καταφέρεις? Τι σημασία έχει αν θα τα καταφέρω εγώ? Σημασία έχει ότι έχει τόση μεγάλη συμμετοχή αυτή η εκδήλωση απόψε στη Θεσσαλονίκη, που μικρή σημασία έχει το πώς θα τα καταφέρει κανείς. Σημασία έχει καλή πρόθεση, το ότι όλοι ήρθαν για αυτό το καλό και ιερό σκοπό, το ότι είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι για τα παιδιά. Ακριβώς. Με ανάγκες ειδικές ή γενικότερες, και το ότι συμμετέχουμε όλοι σε μια γιορτή. Είναι η γιορτή της πόλης σήμερα. Εμένα με έπεισε έτσι όπως τα είπε. Εγώ θα τα καταφέρω σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία και ούτως ή άλλως πρέπει να τα καταφέρω, γιατί δεν έχω δικαιολογία σαν τις γυναίκες εδώ πέρα. Πρέπει να τα καταφέρω, γιατί θα πω Παναγία μου, με κοροϊδεύουν όλοι. Δεν μπορώ να μην συγκινούμαι από την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που τους γνώρισα σήμερα στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρον, και να μην τους στηρίζω όχι μόνο ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη, αλλά με ό,τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα. Η συνταγή για να τα καταφέρουμε, Φέη, είναι... Είναι να είμαστε ενωμένοι, ναι, μικρές και κοφτές ανάσες. Αυτό θέλει, μικρές και κοφτές ανάσες. Και να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον. Και νερό πολύ. Ο Γιώργος Φέη, γιατί δεν έχει έρθει? Κάνει αγώνα κολύμβησης. Δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το έγινε πρώτο. Τι λες, εγώ που έτσι είμαστε πόροι. Δηλαδή, τι ήμουν από την Αθήνα. Εμένα έτσι μου είπανε. Παίρνουμε τηλέφωνο κόσμο. Υπάρχει κόντρα δηλαδή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνα. Όχι βέβαια. Απλά δεν είναι το Γιώργο, γιατί. Αφού δεν το κάλεσα, τι να πούμε. Τρία, δύο. Γυναίκες, παιδιά, τρέχαμε. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξες? 5 χιλιόμετρα. Α, μπράβο. Θα τρέξεις και τα 5. Είχε 5 και 10. Μπράβο. Η Χατζηβασιλείου, παιδιά, πολύ fit, έτσι δεν υπάρχει? Παιδιά, πώς στηρίζετε το γυαλί όταν φοράς κορδέλα? Δηλαδή, πώς το κάνει η ίδια αυτό? Είναι αθλητικό γυαλί. Εγώ νομίζω ότι ο νικητής ήταν ο συγκεκριμένος μπαμπάς, ο οποίος έκανε όλη τη διαδρομή τρέχοντας και βγήκε από τους πρώτους κιόλας με τα κοριτσάκια του στο καρότσι. Και δίδυμα είναι τα κοριτσάκια. Να σας πω κάτι. Περνούσε αυτός και το χειροκρότημα που δέχτηκε, γιατί όλη η διαδρομή, σε όλο τον δρόμο υπήρχε κόσμο, είχαν βγει από τα μπαλκόνια και χειροκροτούσαν. Δέχτηκε τα περισσότερα χειροκροτήματα. Αυτός και ο Άκης. Ο Άκης για άλλους λόγους. Ναι, αλλά και εσύ κότσαρες εκεί πέρα δίπλα για να τσιμπήσει και χειροκρότημα. Πήγα να βοηθήσω λίγο. Έτσι. Ο Άκης είχε καταρθείς, φαντάζομαι. Έτσι, την πέσανε όλες. Άκουγες μόνο γυναικείες φωνές. Άκης, Άκης, Άκης. Άκου τώρα. Είναι και ωραίο παιδί. Είναι σκησέφια, έχουν τις τύχες τις καλές. Είναι ωραίο παιδί. Πολύ σφάνιση. Μπράβο, παιδιά. Πάντως, εγώ να σου πω κάτι, επειδή είναι και άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, περίμενα να υπήρχε και άλλη συμμετοχή επωνύμων. Και όχι μόνο λιγάκι. Μπορεί να με του καλέσανε, δεν ξέρει. Καλά, εντάξει, τώρα, μα θες να βοηθήσει, μπορεί, Γιώργο, το ξέρει πολύ καλά. Η διοργάνωση. Να πας παιδιά, δεν νομίζω να μην ήθελε η εταιρεία αυτή να βοηθήσουν κι άλλοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, γνώμη μου λέω, δεν ξέρω. Πολύ ωραία και ελπίζουμε να μαζεύτηκαν αρκετά χρήματα για τα παιδιά στο Φίλιρο.